Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα, γιατί πραγματικά μαθαίνω ότι λαμβάνονται αξιοσημείωτα μέτρα ως προς την υγεία όλων των πολιτών και των Ελλήνων. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Κουμαντάκη, ότι η κυβέρνηση άργησε χαρακτηριστικά. Θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει το ρυθμό ή τον παλμό, αν θέλετε, της Ιταλίας, όπου τα πράγματα ήταν δύσκολα. Δυστυχώς δεν το έκανε. Το πρώτο πράγμα όμως που έκανε, κατόπιν του ρυθμού ή αν θέλετε των αριθμών των κρουσμάτων που βρέθηκαν στην Αγγλία, είναι να εξαγγελεί νέα μέτρα. Αυτό σηματοδότησε ότι κάποιοι από τους εμπορικότερους δρόμους του Λονδίνου, όπως είναι η Bond Street ή η Oxford Street, άρχισαν να ερημώνουν. Τι εννοώ με το να ερημώνουν? 70 με 80% πτώση στο καταναλωτικό κοινό. Βέβαια, το γεγονός είναι ότι τα μαγαζιά ή αν θέλετε οι επιχειρήσεις οι οποίες χτυπήθηκαν πρώτες ήταν αυτές της μαζικής εστίασης. Καφέ, εστιατόρια κτλ. Όπου οι εργαζόμενοι άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν από τις επιχειρήσεις, είτε να μένουν σαν εναλλακτικό προσωπικό, δηλαδή σας παίρνουμε και έρχεστε για δουλειά όποτε χρειαστεί, ή κάποιοι να απολυθούν. Αυτό συνέβη την περίοδο που δεν είχαν ληφθεί μέτρα, έτσι, γιατί εύλογα θα μπορούσε να ρωτήσει κύριε Παπά κάποιος ότι εντάξει, έστω ότι η κυβερνητική πολιτική του κύριου Τζόνσον δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση, προς την ασφάλεια των πολιτών. Το κοινό αίσθημα τι έλεγε? Δεν έλεγε να πάμε να μείνουμε σπίτι μας? Δεν έλεγε να φύγουμε το από τις επιχειρήσεις? Το κοινό αίσθημα ήταν θορυβημένο. Όμως δεν ήταν αρκετά θορυβημένο. Άρχισαν να ανακαλύπτουν τη σοβαρότητα της κατάστασης τις τελευταίες μέρες. Μέχρι που φτάσαμε χθες αργά το βράδυ, ανακοινώθηκαν μέτρα τα οποία θέλουν μεταξύ άλλων απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία. Κλείνουν στάσεις του μετρό, κλείνουν σχολεία, κλείνουν πανεπιστήμια και βεβαίως έρχεται αντιμέτωπη πλέον η Μεγάλη Βρετανία και με το λεγόμενο lockdown, έτσι, σωστά το λέω? Σωστά. Lockout, συγγνώμη. Που τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ποια είναι η εικόνα δηλαδή που θα ζήσετε, η καθημερινότητα που θα ζήσετε τις επόμενες ώρες στο Λονδίνο εκεί? Λοιπόν, από εχθές έχουν αρχίσει και στείνονται οδοφράγματα. Ένα είναι αυτό. Έχουμε και την παρουσία 20.000 στρατιωτών, αληθεύει? Ήδη έχετε δει στρατιώτες στους δρόμους? 20.000 στρατιώτες έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να επέμβουν. Τι εννοούμε όμως με την επέμβαση, για να μην θορυβηθούν οι ακροατές σας περισσότερο? Σε πρώτη φάση, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι οι στρατιώτες θα μπουν σε ενεργεία για το λόγο του ότι θα θέλουν να καταλάβουν κάποια από τα ξενοδοχεία για να τα μετατρέψουν σε κλινικές. Καθώς το σύστημα υγείας εδώ δεν θα είναι επαρκές. Δεν θα είναι επαρκές στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο? Άρα κρίνεται ότι η μεταδοτικότητα του ιού έχει πάρει ήδη τρελές διαστάσεις. Για να σας δώσω να καταλάβετε και να μιλήσουμε με αριθμούς. Και το αντιλαμβάνεται αυτό εχθές, η κυβέρνηση, φαντάζομαι, γι' αυτό. Από εχθές, βεβαίως. Από εχθές έχουμε 676 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τι λέτε τώρα, μέσα από σε μία μέρα? Από 1950 μιλάμε ότι φτάσαμε στα 2.626. Τι σημαίνει αυτό? Η αύξηση είναι ραγδαία. Το τελευταίο 24ωρο έχουμε 10 επισήμως θανάτους επιβεβαιωμένους το τελευταίο 24ωρο. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά. Πολλοί κάνουν λόγο. Είπα ότι χαρακτηριστικά άργησε η κυβέρνηση να εξαγγείλει μέτρα. Έτσι ακριβώς. Είναι το παράδειγμα της Ιταλίας. Κακά τα ψέματα, αυτό λέμε όλες τις μέρες. Αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε εδώ στην Ελλάδα. Και πραγματικά, νομίζω, αφού γκράζεστε το τι συμβαίνει πίσω εδώ στη χώρα μας, ότι κερδίζουμε μάχη μέρα με τη μέρα. Και αυτό πρέπει να περάσει στον κόσμο, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται στην Ιταλία, κοιτάξτε τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία. Άργησαν τα κράτη να πάρουν μέτρα. Μέτρα προς την προστασία των πολιτών. Και δείτε που φτάσαμε. Πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω να καταλάβετε, η δευτεροβάθμια και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση από αύριο σταματάει. Τα σχολεία σταματάνε. Σταματάνε κάθε είδους εξεταστικής, κάθε είδους μαθήματος. Όμως, μέσω της τεχνολογίας θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με τους μαθητές. Δηλαδή, τα μαθήματα θα σταματήσουν. Η φυσική παρουσία όλων στα σχολεία σταματάει, όμως τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τεχνολογίας. Επικρατούν και εκεί οι λογικές που θέλουν ανθρώπους να μην πηγαίνουν στα ΤΕΠ? Έχουν συνειδητοποιήσει, κύριε Παπά, ως προς αυτή την κατεύθυνση, ποιο είναι το σωστό? Να μην πηγαίνουν στα ΤΕΠ. Να καταλάβετε τι γίνεται. Ναι. Σε πρώτη φάση, άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκπαιδευτικοί και οι οποίοι νοσούσαν από πριν, τι εννοούμε αυτό? Διαβητικοί,
αυτοάνοσα, άλλου είδους αρρώστιες, σταμάτησαν να πηγαίνουν στη δουλειά τους τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Να καταλάβετε, μάλιστα. Για να σα δώσω να καταλάβετε ακόμα περισσότερο, στη δική μου εργασία, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου το μισό προσωπικό να είναι απόν. Μάλιστα. Να φανταστώ λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Παπά, ότι η οικογένειά σας εδώ πίσω στην Ελλάδα, όπως και πολλών άλλων ομογενών και άλλων παιδιών, οι οποίοι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους και βρίσκονται εκεί στο Λονδίνο και στη Μεγάλη Βρετανία, φαντάζομαι είναι τακτικά τα τηλεφωνήματα, το ενδιαφέρον. Σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Και να υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά, επιβεβαιώστε μου την πληροφορία σας, παρακαλώ. Δεν υπάρχουν πλέον πτήσεις από και προς την Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή τη στιγμή έχουν ακυρωθεί τα περισσότερα, αν όχι όλα, εισιτήρια από τις ίδιες τις αεροπορικές. Συγκεκριμένα, στη δική μου περίπτωση, ακυρώθηκε το εισιτήριό μου δύο εβδομάδες πριν. Μάλιστα. Μάλιστα. Υπάρχει ένας αναβρασμός, υπάρχει προβληματισμός, είναι όλοι θορυβημένοι. Και να σας δώσω επίσης μια πληροφορία. Τα περισσότερα αγαθά τα οποία πλέον καταφτάνουν στο σπίτι, γιατί πολλοί πλέον έχουν αρχίσει και στοκάρουν πράγματα στο σπίτι, έρχονται μόνο με delivery. Δεν πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, καθότι ή θα αντιμετωπίσουν άδεια ράφια, ή δεν θα θέλουν να έρθουν σε επαφή με άλλο κόσμο. Αυτά τα λέμε για να τα ακούει και ο κόσμος, γιατί πολλές φορές είναι οι φωνές των ειδικών που λένε ότι τουλάχιστον στα σούπερ μάρκετ εδώ στην Ελλάδα και στην Κρήτη, αυτόχθονες που είμαστε, υπάρχει επάρκεια. Υπάρχει επάρκεια, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Κύριε Παπά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε και καλά, επιφυλάσσομαι αν υπάρχουν έτσι και περαιτέρω εξελίξεις που θα αφορούν και τους δικούς μας ομογενείς εκεί στο Λονδίνο. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε να μας δίνετε το σφιγμό. Να είστε καλά. Βεβαίως, πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν.